επιστροφή λοιπόν στο στούντιο του Λάικα, Δευτέρα σήμερα, 21 του μηνός, μία εβδομάδα η οποία υπόσχεται πολλά, αλλά παρόλα αυτά παραμένει δύσκολη, μιας και αυτοί οι νέοι όροι που μπήκαν στη ζωή μας τον τελευταίο χρόνο έχουν κατσικωθεί για τα καλά στην περιφέρειά μας και δει στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης, σε Κοζάνη, Τολεμαϊδα και Σιάτιστα. Λοιπόν, θέλω να σας πω πως στο μέρος αυτό, όπως σας είχα αναφέρει και στην αρχή, θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με την ψυχολόγο της εκπομπής μας και της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, την Χαρά τη Γαύρου, με την οποία θα συζητήσουμε λιγάκι για το θέμα του φόβου. Θέλω να σας πω πως όλες αυτές οι νέες έννοιες, όλοι αυτοί οι νέοι όροι τύπου καραντίνα, lockdown, κοινωνική απόσταση, απαγόρευση κυκλοφορίας, είναι γενικώς κάποια νέα δεδομένα, κάποιοι νέοι όροι που δεν έρχονται μόνο να επηρεάσουν τον τρόπο μετακίνησής μας ή της καθημερινής μας ζωής, αλλά έρχονται να επηρεάζουν και την ψυχολογία μας. Έχουν πάρα πολλές ψυχολογικές παρενέργειες, μόνο και μόνο οι όροι, οι λέξεις. Πόσο μάλλον όταν είσαι σε μια περιοχή όπου βιώνει αυτή την κατάσταση για 2 μήνες και χωρίς αποτέλεσμα. Συνεχώς λοιπόν καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε νέα κρούσματα, νέους κινδύνους, νέες καταστάσεις που μας δημιουργούν, πέραν του άγχους που είχαμε συζητήσει με την Χαρά και που είχαμε αναφέρει ότι είναι ένα γενικό κοινωνικό φαινόμενο του έτους που διανύουμε, της χρονιάς που φεύγει, αλλά και του φόβου, που είναι ένα δεύτερο δυνατό συναίσθημα που έρχεται να συμπληρώσει, να καπελώσει το άγχος ή μαζί με αυτό να δημιουργήσει μια πολύ δυσάρεστη ψυχολογία. Να καλησπερίσουμε τη Χαρά τη Γαύρου στην παρέα μας. Χαρά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και να ευχηθούμε έτσι και από τώρα υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, και καλές γιορτές να έχουμε, έστω και διαφορετικές. Έστω και διαφορετικές. Σίγουρα λοιπόν αυτές οι γιορτές θα είναι διαφορετικές. Θα είναι με λιγότερα άτομα στο σπίτι, θα είναι με μια απαγόρευση κυκλοφορίας, θα είναι με ίσως λιγότερα δώρα. Θα θέλουμε όμως να είναι με πολλή ελπίδα, με πολλή χαρά και με λιγότερο άγχος και φόβο, Χαρά. Είχαμε συζητήσει για το άγχος, είχαμε πει πώς και τι το προκαλεί την περίοδο αυτή και πώς μπορούμε λίγο να το περιορίσουμε. Τώρα, βιώνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση του lockdown, της καραντίνας, του κοινωνικού αποκλεισμού και αυτής της δύσκολης υγειονομικής κατάστασης που ζούμε στην περιοχή μας, μιας και το νοσοκομείο είναι γεμάτο, οι κλινικές νοσούν, υπάρχει λοιπόν μια ανασφάλεια, ένας φόβος που μαζί με το άγχος έρχονται και δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ψυχολογία όλων μας. Θα ήθελα λιγάκι να μου μιλήσεις για τον φόβο αυτών της εποχής του COVID, πώς αυτό συνδέεται και αν συνδέεται με το άγχος και τι επιπτώσεις έχει στην ψυχολογία μας, αλλά και ψυχοσωματικά στο σώμα μας και στην υγεία μας, Χαρά. Στην ουσία, ο φόβος είναι ο προπονητής του άγχους, δηλαδή επειδή φοβόμαστε, αγχωνόμαστε κιόλας. Έχει τις ίδιες δυστυχώς επιπτώσεις στην ψυχολογία μας που έχει και το άγχος, που όπως είπαμε ένα από τα βασικότερα είναι ότι μας οδηγεί σε μια αδράνεια, έτσι μας παγώνει και δεν μπορούμε να κουνηθούμε, να ξεφύγουμε από αυτό το συναίσθημα και ίσως να βάζουμε και εμπόδια μόνοι μας στον εαυτό μας, γιατί όταν σκεφτόμαστε συνεχώς ότι δεν θέλω να φοβάμαι, το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουμε να φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε ποιος ακριβώς είναι αυτός ο φόβος ο οποίος μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ εύλογο να τον εντοπίσουμε στην παρούσα κατάσταση. Προφανώς έχει να κάνει με φόβο για την υγεία μας, φόβο για το θάνατο και φόβο ακόμα και για τις οικονομικές επιπτώσεις που έχει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί ιδιαίτερα έτσι στην τοπική κοινωνία μας καταλαβαίνουμε ότι οι επιπτώσεις οικονομικές θα είναι δυστυχώς τεράστιες. Παρόλα αυτά, ο φόβος είναι ένα συναίσθημα το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό και απόλυτα λειτουργικό και αναγκαίο. Αν δεν υπήρχε ο φόβος, δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε ως άνθρωποι. Όμως πρέπει να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο να τον διαχειριστούμε και να μην μας κυριεύει 24 ώρες το 24ωρο. Αφού λοιπόν εντοπίσουμε τι είναι αυτό που φοβόμαστε, περνάμε στην πράξη να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να προφυλαχθούμε. Όλα αυτά που έχουμε πει τόσες πολλές φορές και από εκεί και πέρα, επειδή δεν θέλω να πλατιάσω σε αυτά γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές, ότι ενημερωνόμαστε σωστά, ότι δεν χρειάζεται συνεχώς να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα,
πρέπει να αποδεχτούμε και ότι ναι, είναι μια κατάσταση την οποία δεν γίνεται να τη βιώσουμε χωρίς φόβο. Δεν γίνεται να τη βιώσουμε χωρίς άγχο. Πρέπει όμως, για να βοηθήσουμε την ψυχολογία μας, να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε έτσι και μια πιο θετική σκέψη, αλλά και να προσέξουμε πού εστιάζουμε. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές αυτό που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος αυτόματα τελείως είναι να πάει στην πιο καταστροφική σκέψη, σε αυτή που δημιουργεί το περισσότερο άγχος. Πολλές φορές δεν είναι ο φόβος για το τι πρόκειται να συμβεί που μπορεί και να μην συμβεί ποτέ αυτός ο οποίος μας εγκλωβίζει και μας ακινητοποιεί, αλλά είναι ο φόβος που έχουμε ότι δεν θα καταφέρουμε να διαχειριστούμε το καταστροφικό σενάριο που έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε καλό είναι να επαναφέρουμε έτσι τη μνήμη μας και να σκεφτούμε πόσες ακόμα δύσκολες στιγμές, δύσκολες καταστάσεις έχουμε περάσει, χωρίς να θέλω να πω ότι έχουμε ξαναπεράσει μια πανδημία ή ότι έχουμε ξαναπεράσει παρόμοιες καταστάσεις ακριβώς, αλλά σίγουρα όπως διαχειριστήκαμε και άλλες δύσκολες καταστάσεις, έτσι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τη συγκεκριμένη. Και για να κλείσω αυτό το κομμάτι, θα πω ότι πολλές φορές φοβόμαστε για το τι θα συμβεί στο μέλλον, χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό πραγματικά θα γίνει. Καλό είναι να προετοιμάζουμε ναι μεν τους εαυτούς μας και για τα δυσάρεστα που μπορεί να προκύψουν, αλλά είναι πολύ βασικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν χρειάζεται από τώρα να στεναχωριέμαι, να αισθάνομαι ανησυχία, δυσφορία για κάτι το οποίο μπορεί και να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Mm-hmm. Ας ηρεμήσουμε, ας εστιάσουμε στο τώρα και αν και εφόσον έρθει κάποια δύσκολη κατάσταση, να είμαστε βέβαιοι ότι φυσικά και θα μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε όπως κάνουμε καθημερινά στη ζωή μας και όπως βλέπουμε και στον περίγυρό μας να κάνουν καθημερινά άνθρωποι. Ακριβώς. Στην ουσία, άρα, το άγχος, να πούμε, είναι ένα αίσθημα φόβου, μιας έγνοιας, μιας ανησυχίας για αυτές τις καταστάσεις που μπορεί να μην γνωρίζουμε. Ναι, μεν υπάρχει και ο δημιουργικός, ο καλός ο φόβος που μας προφυλάσσει, αλλά υπάρχει και αυτός ο φόβος που δημιουργεί ένα έντονο άγχος, το οποίο ενεργοποιεί στην ουσία και όλο μας το σώμα. Και θέλω στο σημείο αυτό να πω ότι όλοι αυτοί οι στρωσογόνοι παράγοντες, ο υπερβολικός φόβος στο υπερβολικό άγχος μπορεί να δημιουργήσουν και κάποια συμπτώματα στο σώμα μας, τα οποία και δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά και μπορεί να μας μπερδέψουν όσον αφορά το θέμα της υγείας μας. Έτσι δεν είναι, χαρά. Άρα, στην ουσία, να αισθανόμαστε ότι έχουμε COVID, ότι είμαστε άρρωστοι, λόγω του υπερβολικού φόβου και του άγχους και των στρεσογόνων αυτών παραγόντων. Φυσικά, εννοείται ότι η ψυχή και το σώμα μας αλληλεπιδρούν και ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο, όσο και να μας φαίνεται ίσως περίεργο, να ανεβάσω ακόμα και ένα πυρετό από το άγχος μου και από τη δυσφορία την ψυχική που νιώθω. Mm-hmm. Δυστυχώς στις μέρες μας είναι πολύ έντονο αυτό να σωματοποιείται το άγχος και επειδή πάει το μυαλό μας στο ότι κάτι συμβαίνει με την υγεία μου, αυξάνονται και τα σωματικά, αυξάνεται και η δυσφορία. Οπότε σίγουρα πρέπει να εντοπίσουμε, να εστιάσουμε, να παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας, γιατί πολλές φορές νομίζουμε και ότι όλα είναι καλά. Και πραγματικά σκεφτόμαστε ότι καραντίνα, κορονοϊός, okay, δύσκολη κατάσταση, αλλά μπράβο μου, πολύ καλά τη διαχειρίζομαι. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να αποδεχτεί ότι εντάξει, φυσικά και το διαχειρίζομαι, αλλά ναι, νιώθω και φόβο. Πολλές φορές αυτά τα συναισθήματα λειτουργούν τελείως υποσυνείδητα, χωρίς να έχω την αίσθηση λοιπόν ότι είμαι αγχωμένος αυτή την περίοδο, μπορεί όντως να βιώνω πολύ πολύ υψηλά επίπεδα στρες. Οπότε καλό είναι να έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας και λίγο έτσι να αναλύουμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας και κυρίως να ξέρουμε ότι φυσικά και θα βιώσω και αρνητικά συναισθήματα, αλλά είναι στο δικό μου χέρι το πόσο θα τα αφήσω να διαρκέσουν. Έχω αυτό που παρατήρησες τώρα, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους και φίλους. Ενώ δεν δουλεύουν, άρα δεν χρειάζεται να σηκώνονται από τις 8 η ώρα το πρωί, να πηγαίνουν στη δουλειά, να γυρίζουν, να προλάβουν να μαγειρέψουν, να δουν τα παιδιά, να φάνε, να κάνουν. Δεν υπάρχει αυτό το έντονο στρες της καθημερινότητας. Είναι στο σπίτι, έχουν χρόνο να μαγειρέψουν, να παίξουν με τα παιδιά ή να περάσουν χρόνο με τον εαυτό τους. Αισθάνονται ότι διαχειρίζονται μια χαρά την καραντίνα, αλλά παρόλα αυτά έχουν μια κρυφή ανησυχία, ένα κρυφό φόβο. Ενώ λένε ότι ωραία, μια χαρά περνάμε, δεν έγινε και δεν κουραζόμαστε, δεν κινδυνεύουμε από κάτι, είμαστε μέσα στο σπίτι.
Επίσης, έχω σε συζητήσεις με θεράποντες, γιατρούς, πολλών έτσι, παθολόγους εδώ της περιοχής, δει το άλλο, τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον κορονοϊό σαν ψέμα, τους αρνητές της μάσκας, να φτάνουν στο σημείο έντονου φόβου και έντονου άγχους, χρησιμοποιώντας αυτή την άρνηση για να μην αποδεχτούν το φόβο και το άγχος τους. Σε όλες αυτές λοιπόν τις καταστάσεις χαρά, και φυσικά το τρίτο και χειρότερο είναι η έξαρση των κρίσεων πανικού, τα τηλεφωνήματα που πλέον οι περισσότεροι ζητούν μια βοήθεια με κάποια ηρεμιστικά ή αγχολητικά φάρμακα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς πώς μπορούμε μόνοι μας να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, τι χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε, ποιες συνήθειες ίσως χρειαστεί να βάλουμε μέσα στην ημέρα μας και τι θα μας βοηθήσει, π.χ. το να μην αποκοπούμε από συνομιλίες με τους φίλους μας, άσχετα αν δεν μπορούμε να τους δούμε. Εννοείται ότι δεν πρέπει να απομονωθούμε. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς να βρίσκεσαι με έναν φίλο σου από κοντά και το ίδιο μέσω βίντεο κλήσης, αλλά παρόλα αυτά είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε και την τεχνολογία και βοηθάει έστω ως υποκατάστατο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να διατηρήσουμε τις επαφές μας. Το βασικό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, νομίζω ότι είναι αυτό που είπα στην ουσία, ότι είναι μια προσωρινή κατάσταση. Δυστυχώς, τίποτα δεν κρατάει για πάντα, ούτε τα ωραία, αλλά ευτυχώς ούτε τα άσχημα. Έτσι. Είναι μια προσωρινή κατάσταση λοιπόν, θα βρούμε τον τρόπο να τη διαχειριστούμε και νομίζω ότι για όλους μας το μετά που θα επιστρέψουμε έτσι στις παλιές μας συνήθειες θα είναι και πολύ πιο σημαντικό, θα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία τώρα που είδαμε και πώς είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε είναι εννοείται να έχουμε ένα καθημερινό πρόγραμμα, ακόμα και αν είμαι κλεισμένος μέσα στο σπίτι μου έχουμε πει ότι καλό είναι να έχω πράγματα να κάνω. Και αυτό έχει να κάνει και με αυτό που είπε στα άτομα τα οποία ίσως και να ξεκουράζονται στην περίοδο της καραντίνας, να έχει χαλαρώσει πάρα πολύ το πρόγραμμά τους, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι στη φύση μας να μην είμαστε δραστηριοί. Ένας άνθρωπος ακόμα και αν νιώθει ότι τι καλά που δεν δουλεύω για παράδειγμα αυτή τη χρονική περίοδο και ξεκουράζομαι και τα λοιπά, μέσα του υπάρχουν κάποια κενά. Έχουμε ανάγκη να είμαστε λειτουργικοί, έχουμε ανάγκη να είμαστε αποδοτικοί και να νιώθουμε ότι κάτι προσφέρουμε και κάποιο νόημα τέλος πάντων υπάρχει κάθε πρωί που ξυπνάω. Παρόλα αυτά μπορούμε να βρούμε στη δεδομένη περίπτωση εναλλακτικές, να δημιουργήσουμε πράγματα ίσως και από το σπίτι μας, να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο που ίσως δεν το είχαμε σκεφτεί. Ακόμα πάρα πολύ βασικό όμως, πέρα από αυτά τα πολύ πρακτικά που θα προσθέσω ότι σίγουρα είναι και ένας πρωινός περίπατος, γιατί αυτή την εποχή δεν μας φτάναν όλα τα άλλα, αλλά το φθινόπωρο και το χειμώνα υπάρχει έτσι και αλλιώς και η εποχική κατάθλιψη που έχει να κάνει με το φως στην ουσία. Και η κατάθλιψη των Χριστουγέννων. Και αυτό, λίγο όλα μαζεμένα μας ήρθαν, είναι η αλήθεια. Υπάρχει και η μελαγχολία των Χριστουγέννων, οπότε πρέπει ακόμα περισσότερο να προσπαθήσουμε για τον εαυτό μας. Όσο μπορούμε, έναν περίπατο το πρωί κυρίως για να πάμε έτσι και λίγο ήλιο, λίγη επαφή με τη φύση, προστατευμένα πάντα, είναι πράγματα που δεν μας τα έχουν στερήσει ευτυχώς ακόμα, οπότε καλό είναι να εκμεταλλευτούμε και να τα βάλουμε και αυτά στη ζωή μας, αλλά από εκεί και πέρα θέλει και πολύ προσωπική και ουσιαστική δουλειά. Yes. Δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε λίγο να παρατηρούμε τη σκέψη μας και ειδικά τις κακές σκέψεις που κάνουμε, καμιά φορά καλό είναι να τις προκαλούμε και μόνοι μας. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το σενάριο που φοβάμαι πιο πολύ και μετά να κάτσουμε και να μετρήσουμε κατά πόσο είναι λογική αυτή η σκέψη, έχει βάσεις ή υπάρχουν επιχειρήματα που μας δείχνουν ότι μάλλον καταστροφολογώ, μάλλον υπεργενικεύω, μάλλον τέλος πάντων σκέφτομαι με έναν πιο διαστρεβλωμένο τρόπο, ο οποίος με οδηγεί στο να αισθάνομαι άσχημα χωρίς να υπάρχει τόσο ουσιαστικός λόγος. Και από εκεί και πέρα καλό είναι, αφού ψαχνόμαστε και δουλεύουμε με τον εαυτό μας, να μάθουμε και κάποιες άλλες τεχνικές οι οποίες μπορούν να μας χαλαρώσουν, είτε αυτό είναι βαθιές αναπνοές για κάποιον, είτε είναι γυμναστική, είτε είναι χαλάρωση τομιών, ακόμα και το να ψάξω είτε στο ίντερνετ, γιατί υπάρχουν και βιντεάκια που μπορώ να δω και άρθρα ψυχολόγων, ψυχιάτρων που μπορώ να ενημερωθώ, αλλά φυσικά υπάρχει και πάντο ειδικό στον οποίο μπορώ να απευθυνθώ και ειδικά αυτή την περίοδο υπάρχουν και πάρα πολλές τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Το ζήτημα είναι να φτάσω εκεί, να κατανοήσω ότι είτε
τη νιώθω την έντονη δυσφορία, είτε νομίζω ότι όλα πάνε καλά, ας ψάξω λίγο περισσότερο γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση και να δω αν όντως είμαι καλά ή αν διαφορετικά χρειάζομαι βοήθεια, να μην φυσικά φοβηθώ και να την ζητήσω ή να την αναζητήσω και μόνος μου με διάφορους τρόπους αυτοβοήθειας. Έτσι, εξάλλου όπως έχουν πει και μεγάλοι ψυχολόγοι, άνθρωποι της ψυχολογίας και της φιλοσοφίας, ότι αυτό που θεωρούμε έτσι αδυναμία μας, φόβο μας, αυτά που στην ουσία μας ταλαιπωρούν μπορούν να γίνουν και η πηγή της δύναμής μας, αρκεί να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα αλλάξουμε. Χρησιμοποιώντας λοιπόν πιο θετικές σκέψεις ή αντιμετωπίζοντας τις αρνητικές μας σκέψεις, αυτές είναι και κάποιες τακτικές που μπορεί να βοηθήσουν και έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται σε κρίση πανικού, γιατί είναι πολύ συχνά τα φαινόμενα αυτά στην εποχή μας. Κάνοντας λοιπόν, προσέχοντας την ανάσα μας, όχι κοφτές αναπνοές, λίγο πιο βαθιές αναπνοές, έχοντας και κάποιες εικόνες θετικές, έχοντας αντιμετωπίσει και στο παρελθόν αυτό που είπες, δύσκολες καταστάσεις και τις έχουμε ξεπεράσει σαν παράδειγμα χρησιμοποιώντας και αυτό, βγάζοντας από το μυαλό μας και λίγο την κατάσταση που βιώνουμε και δίνοντας προσοχή σε κάτι άλλο πιο ευχάριστο στη ζωή μας. Νομίζω ότι αν κρατήσουμε όλα αυτά και κρατήσουμε και το γεγονός ότι δεν μας στερήσαν το οξυγόνο, τη βόλτα, την αγάπη που μπορούμε να δώσουμε και να πάρουμε από τους δικούς μας ανθρώπους, είτε είμαστε σε ένα μέτρο είτε σε δύο μέτρα απόσταση. Έτσι δεν είναι, χαρά μου? Έτσι ακριβώς. Το βασικό είναι αυτό, να ξέρουμε ότι ακόμα και αν είναι μακριά μας κάποιος που αγαπάμε, είναι για το καλό του, είναι καλά, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που στρίμισαν και δικούς τους ανθρώπους και πενθούν και τα λοιπά. Οπότε για όλους τους υπόλοιπους νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, ότι μπορεί να είμαστε μακριά αλλά είμαστε όλοι καλά και όλο αυτό γίνεται για το καλό μας. Και επειδή νιώθουμε πολύ έντονα έτσι και ότι μας αποστέρησαν την ελευθερία μας και όλη αυτή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να τη διαχειριστούμε, στην πραγματικότητα το μόνο πράγμα που μπορεί να μας στερήσει την ελευθερία μας είναι ο φόβος. Όταν φοβάμαι δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Άρα καλό είναι να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να αποδεκτούμε τους φόβους μας και να μάθουμε να ζούμε με αυτούς. Ακριβώς. Κλείνοντας, θα ήθελα ένα δικό σου μήνυμα για αυτά τα διαφορετικά Χριστούγεννα που θα βιώσουμε τέλος αυτής της εβδομάδας προς τους φίλους τηλεθεατές, προς όλους που το έχουμε ανάγκη. Νομίζω ότι κάθε χρόνο πάνω κάτω λέγαμε τα ίδια, αλλά φέτος μας τα έφερε έτσι η ζωή και πραγματικά μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτά, ότι τελικά αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι υγεία και εγώ όταν μιλάω για υγεία εννοώ πάντα και σωματική και ψυχική, θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικές και αλληλεπηρεάζουν η μία την άλλη και από εκεί και πέρα και λίγη ευγνωμοσύνη για όσα έχουμε. Εύχομαι πραγματικά και το νέο έτος όχι να μας φέρει πολλά και καλά, μακάρι και αυτό, αλλά κυρίως να μην μας πάρει τίποτε άλλο. Και από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι όλοι έχουμε την δύναμη να διαχειριστούμε τα πάντα και το μεγαλύτερό μας όπλο, νομίζω και για αυτή την περίοδο, είναι να αποτραβήξουμε λίγο το βλέμμα μας από το εμπορικό του πράγματος της γιορτής των Χριστουγέννων. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι το βασικότερο μήνυμα των Χριστουγέννων και αυτό που πρέπει να ζήσουμε όλοι τώρα είναι η αγάπη και να μην ξεχνάμε και την προσφορά. Νομίζω ότι φέτος καλό είναι αντί να περιμένουμε, για παράδειγμα, τα δώρα που κάθε χρόνο μας δίνανε χαρά, να προσπαθήσουμε να δωρήσουμε κι εμείς είτε υλικά πράγματα είτε συναισθήματα στους άλλους και θα δούμε ότι τελικά μέσα από αυτό παίρνουμε τη μεγαλύτερη χαρά. Ακριβώς. Χαρά μου, να σε έχει ο Θεός καλά και εσένα και την οικογένειά σου. Καλά Χριστούγεννα. Η χαρά η Γαύρου λοιπόν είναι στην διάθεσή σας. Όσοι δεν νιώθετε καλά, όσοι θέλετε να μοιραστείτε κάτι που σας απασχολεί αυτές τις μέρες, μπορείτε να απευθυνθείτε στους ειδικούς, μπορείτε να απευθυνθείτε και διαδικτυακά και να πάρετε έτσι γνώμες και απόψεις. Τις βρίσκετε στο Facebook και στο προφίλ της, στο προσωπικό αλλά και στο ιατρικό της προφίλ. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Θέλω να σας πω πως μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 24610-42296 για τα δώρα μας. Δεν θα τα δούμε τώρα, όχι κοντρόλ, μην μου τρελαίνεστε, θα πάμε σε κλείσιμο. Για ένα λεπτάκι ακόμη. Θα τα πούμε την Τετάρτη με νέο επεισόδιο εδώ από την τηλεόραση του Φλας. Να μου είστε όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και να μου είστε υγιείς. Φιλιά, καλά κουράγια.